Χαίρετε! Χαίρετε! Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε! Λοιπόν, δεν μπορώ να μην το μοιραστώ με τον κόσμο. Μηνύματα από τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου στο Viber. Ένα λεπτό να τα βρω. Λοιπόν. Τώρα να βρω τα μηνύματά της. Την Κυριακή του Πάσχα θα έρθετε να το περάσουμε μαζί, θέλουμε και το Λάκι. Της γράφω εγώ. Εγώ θα έρθω για τα παιδιά να το ρωτήσω. Οκ, αγαπημένοι μου, ρώτησέ τους και πες τους. Και πες μου, οκ. Η Κυριακή απάντησε θετικά, έστειλα στο family chat, η Κυριακή λέει ναι βεβαίως. Ιούπι! Ξαναρωτά. Τώρα το βρω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά μας. Α, μετά μου στέλνει μια φωτογραφία με το ζήτη που ξαπλώνει και είναι πάνω στα ζηνίσια του η Τζάνις. Είναι Τζάνις που τη λέτε? Τζόπλιν. In Joplin, whatever. Λοιπόν, μου λέει ώσπου την αντέχει είναι καλά. Μου γράφει. Μου λέει, είναι και ο Λάκη καλεσμένος στο Πάσχα. Θα τους φτιάξω τραπέζι για σκύλους. Της λέω και εγώ, ανάμενε. Τραπέζι για σκύλους, κλαίω. Εξήγα μας λοιπόν τι θα έχει το τραπέζι για σκύλους. Θα έχει ένα μενού που είναι διάφορες λιχουδιές που κάνουν για σκύλους. Ναι. Τους κάνω μεζέδες για σκύλους. Θα τα μαγειρέψεις ή θα τα βγάλεις από κουτί? Όχι, δεν θα τα μαγειρέψω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να μαγειρέψω και για όλους αυτούς. Εγώ δεν δίνω μαγειρευτό φαγητό στο παιδί μου. Εντάξει, το παιδί μου είναι αριστοκρατικό. Άμα τους κάνω φαγητό, συνήθως κάνω βραστό. Δεν βάζω πικάντικα μέσα και τέτοια. Ούτε κόκκαλα. Είναι ψαχνό κρέας, το οποίο το κάνω βραστό. Αλλά εντάξει, τους έχω σκοπό να τους πάρω διάφορες λιχουδιές που υπάρχουν και που είναι για σκυλάκια. Και πού θα είναι το τραπέζι τους? Θα τους έχουμε δεμένους ή ελεύθερους στο τραπέζι? Ελεύθερους. Τι δεμένους. Θα έχουν διάφορες λιχουδιές και θα τρώνε. Το τραπέζι θα τους βάλεις να καθίσουν? Δεν ξέρω αν θα καθίσουν στο τραπέζι. Δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τώρα θα στείλω στο εαυτό που... Λοιπόν, τώρα που να κλείσουμε, θα μου στείλεις κανένα βιντεάκι με το ζήτην. Έχεις βιντεάκι με το ζήτην και την... Πες μου πώς την ονομάσεις, την Rockstar. Την Τζόπλιν. Ναι, έχω, θα σου στείλω. Μόλις να μου στείλεις για να τα βάλω στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Για να δείτε τη σκυλοκατάσταση που έχετε στο σπίτι, που έχετε επίσης και 8 γατιά αυτή τη στιγμή. Έχουμε και 8 γατιά. Τα 5 είναι για υιοθεσία όμως. Τα περιμένουμε να αποκαλαχτιστούν για να πάνε για υιοθεσία. Και μετά θα στρώσετε την κάτα σας να μην υιοθετούν. Και μετά θα στρώσουμε την άταχτη την γάτα μας για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι okay τα πράγματα. Τη γάτα τη γυρίστρα. Ορχήτρια. Η οποία ορχήτρια. Είναι, τώρα που γέννησε, είναι πραγματικά θηρίο αντίμερο. Πάρα πολύ δύσκολη. Ορχήτρια τι κάνει δηλαδή? Ορχήτρια δεν αφήνει κανένα να προσεγγίσει την περιοχή της. Μπράβο. Γενικότερα είναι πάρα πολύ μαχητική, θα την έλεγα. Η σας χρειαζόταν σας εκεί μέσα. Η πορθήτρια πώς θα αφήσει τους σκύλους να καθίσουν στο τραπέζι του Πάσχα? Θα είμαστε εκεί παρόντες εμείς. Όταν και το άλλο το ερώτημα. Κάνει την Αγία. Όταν λείπουμε είναι το πρόβλημα. Οι γάτοι δεν κάνουν Πάσχα? Μόνο οι σκύλοι κάνουν Πάσχα? Έχουν και εκείνοι φαγητό. Αλλά οι γάτοι μας συνήθως λείπουν όλη μέρα. Μόνο το βράδυ έρχονται για φαΐν και φεύγουν πάλι. Μόνο η γάτα που έχει τα παιδάκια, τα μωράκια μένει στο σπιτάκι της. Βγαίνει να τρώει και ξαναμπαίνει μέσα. Δεν είναι... Ποιον από τα ζώα σου κυκλοφορεί με το σπιτάκι του? Η Τζόπλιν παίρνει το σπιτάκι της και παίρνει βόρτα. Είσαι στην κύριο να μας τη στείλεις? Πρέπει να έχει κέφια.
Το... Να σου πω. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Ναι. Θέλω ένα βίντεο, οπωσδήποτε θέλω ένα βίντεο με την Τζόπλιν και το σπιτάκι της να κυκλοφορεί, που φανταζόμαι έχεις, είπες. Ήταν χθες την ώρα που κάναμε ομάδα, που δεν ξέρω, κάποια στιγμή που έφυγα, ήταν η Τζόπλιν που έπαιρνε το σπίτι της βόλτα. Δεν πρέπει να έχεις γενικό να αναχείρας να τα βιντεοσκοπείς αυτά. Είπαμε ότι είναι η Τζόπλιν, λύκος, λυκάκι. Είναι Κόνε Κόρσο. Which means? Είναι σκύλος που κάνει για φύλακας βασικά. Είναι πάρα πολύ αγαπητική, θέλει συνέχεια να είναι μαζί μας, συνέχεια να κοιμάται πάνω στην παντόφλα μας. Δεν είμαστε την παντόφλα σας, κοιμάται πάνω. Όχι, κοιμάται πάνω της. Αγαπάει πάρα πολύ και το Ζήτην και όλα, αλλά ο Ζήτης δεν ασχολείται μαζί της, την έχει βαρεθεί. Εκείνη ασχολείται μαζί του. Αλλά εντάξει, είναι ήσυχο σκυλάκι, δεν κάνει αταξίες, ενώ ο Ζητούλης είναι λίγο να ταχτούλης, εκείνη είναι λίγο πιο ήσυχη. Λοιπόν, άρα το Πάσχα εμείς είμαστε καλεσμένοι, σκύλοι και άνθρωποι, στο Πασχαλό τραπέζι της Δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου, που θα έχει και σκύλο τραπέζι. Μάλιστα, σκύλο τραπέζι. Ένα ανέκτακτο βίντεο για τα σκυλονέα μας. Περιμένω τα βιντεάκια να τα μοντάρω. Ωραία. Γεια. Θες να σε πάρω στο ζήτη να παίξετε? Να σε πάρω στο ζήτη να παίξετε? Θέλεις? Τζόπλιν. Ζητούλη μου, θέλεις αγκαλίτσα? Ζητούλη μου, θέλεις αγκαλίτσα, αγαπούλη μου? Έλα, λέει να κάνουμε αγκαλίτσα. Έλα, σήκω. Πού είναι το κρεβατάκι σου, Ζητούλη? Έλα. Έλα μαζί μου, έλα. Έλα, Ζητούλη μου, Ζητούλη. Τι, κοιμάσαι? Τζόπλιν, έλα. Έλα. Ζόπλιν μου, έλα, έλα να πάμε βόλτα, έλα. Έλα, έλα Ζόπλιν. Πού είναι το σπιτάκι σου? Θέλεις να πάμε στο σπιτάκι σου? Δείξε μου πού είναι το σπιτάκι σου. Τζόπλιν. Τζόπλιν. Τζόπλιν.